η εκπομπή αρχαίου πολιτισμού σήμερα θέλει να σας πει ότι για να επικοινωνήσετε χρειάζεστε ένα όργανο που έχουμε όλοι στο σώμα μας και λέγεται φωνή. Αυτή η φωνή όμως δεν είναι ανοίγω το στόμα μου και ότι βγάλει και ότι βρέξει ας κατεβάσει. Είναι άλλο να θέλω να επικοινωνήσω σιγά, ψιθυριστά, άλλο να θέλω να πω κάτι με έμφαση, άλλο να θέλω να πω κάτι ως δάσκαλος να τα ακούσουν τα τρεφερά αυτάκια των παιδιών, άλλο να θέλω να πω κάτι ως καθηγητής να πείσω το ακροατήριό μου για αυτά τα πράγματα, άλλο ως πολιτικός να πείσω ένα ευρύτερο κοινό και εν τέλει άλλο ως τραγουδιστής, ηθοποιός, δικηγόρος ή οτιδήποτε άλλο. Με άλλα λόγια, η φωνή δεν είναι μία. Και όλα αυτά, επειδή δεν τα μαθαίνουμε, δεν ξέρουμε πώς να τοποθετήσουμε τη φωνή μας, πώς να τη βγάλουμε, αυτό που λένε οι ειδικοί, πώς να ποστάρουμε τη φωνή μας. Για τούτα όμως όλα τα πράγματα που είναι το πιο σημαντικό επικοινωνιακό μας κομμάτι, δεν μάθαμε τίποτα στα σχολιά, δεν μάθαμε τίποτα πουθενά, αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι ειδικοί. Έχω την χαρά να έχω μαζί μου τη φίλη μου, την καθηγήτρια φωνητικής, αλλά και η ψήφωνα, βέβαια, την Τζίνα την Πούλου, για να μιλήσουμε για όλα αυτά. Γεια σου, Τζίνα μου. Γεια σου, γεια σου, Γιώργο μου. Χαίρομαι πολύ που με έδωσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι έτσι όπως τα είπα. Δεν μας έχει πει κανείς, δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς να χειριστούμε αυτό το θείο εργαλείο που έχουμε για να επικοινωνήσουμε, όχι τίποτα άλλο, να επικοινωνήσουμε. Και ακόμα θα το πήγαινα λίγο πιο μακριά, ότι δεν μας έχει πει κανείς πώς να χειριστούμε αυτό το εργαλείο, όπως λες, για να το προστατέψουμε πρωτίστως. Δηλαδή, προκειμένου να επικοινωνήσεις κάτι, χρειάζεται το εργαλείο να είναι σε καλή κατάσταση, έτσι, να μπορεί να το επικοινωνήσει αυτό. Εδώ μια καφετιέρα παίρνει και έχει μάγειμα. Ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι είναι μια διαδικασία, δηλαδή ο τρόπος, ας πούμε, ο σωστός για την, όχι τόσο την, όχι την εκφορά του λόγου, αλλά για την, να προστατεύσουμε τη φωνή μας για να μιλάμε σωστά, που είναι πάρα πολύ απλή και είναι η διαδικασία που γνωρίζουμε από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Και το λέω αυτό γιατί στη διάρκεια, δυστυχώς, από τη στιγμή που μπαίνει στη ζωή μας, το πρώτο ψεματάκι, το πρώτο άγχος, αρχίζει όλο αυτό το όργανο να αλλοιώνεται. Δηλαδή, έχεις δει τα μωράκια όταν γεννιούνται, που θα κλάψουν πολύ, που θα φωνάξουν πολύ και δεν θα βραχνιάσουν καθόλου. Ναι. Αυτό... Από ενστικτό είναι αυτό. Αυτό είναι... Θα πω, ναι, έτσι γεννιόμαστε να μπορούμε να μιλάμε σωστά και κυρίως να αναπνέουμε σωστά. Γιατί το 80 και 90, θα έλεγα, της εκατό της σωστής παραγωγής της φωνής έχει να κάνει με τον αέρα. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η φωνή, είναι όλο το σύστημα από πνευμόνια, από στήθος, από κοιλιά, από έτσι, ναι, λαιμό, φωνή, εγώ στοματική στο... κοιλότητα, ρινική κοιλότητα. Τα πάντα. Όταν λέμε φωνή, είναι όλα αυτά που έχεις αναφέρει μέχρι τώρα. Αλλά για να παραχθεί σωστά ο ήχος, θα πρέπει το 90% της δουλειάς να γίνει από την αναπνοή. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε τα πράγματα. Άρα λοιπόν τα μωράκια ξέρουν να αναπνέουν. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Στον δρόμο που το χάνουμε αυτό. Στον δρόμο το χάνουμε όταν αρχίζουμε να κοντένουμε την αναπνοή μας και να την κάνουμε περισσότερο, να χρησιμοποιούμε μόνο το ψηλότερο, το πάνω μέρος των πνευμόνων. Και άρα οι πνεύμονες γεμίζουν με πολύ λίγο αέρα. Κοντένει η αναπνοή. Χρειαζόμαστε να πάρουμε περισσότερο και ξανά και ξανά αέρα. Εν ολίγης, αυτό που σου περιγράφω τώρα και είδε με τον τρόπο που το έκανα και ακούστηκε, είναι άγχος. Αυτό λέγεται άγχος. Γιατί άγχη στα ελληνικά σημαίνει κοντά. Άγχη μαχα όπλα ήταν εκεί από την Ιλιάδα, ακόμα ξέρουμε, που από κοντά χτυπούσε τα μικρά σπαθάκια. Τα άγχη μαχα όπλα. Αγχίαλος. Η πόλη κοντά στην άλλα, στην θάλασσα. Έτσι, πολύ κοντά. Άγχος, κοντή αναπνοή. Αυτό ακριβώς σημαίνει. Αν άγχο. Και μιλάω έτσι, αυτόματα δεν μιλάω σωστά, κουράζομαι. Κουράζομαι, που με ακούει. Βεβαίως. Αγχώνεις και αυτόν που σ' ακούει. Άρα δεν επικοινωνείς και σωστά κατ' επέκταση αυτό που θέλεις να επικοινωνήσεις. Το σπουδαιότερο πράγμα να έχω να πω δεν θα με ακούσει. Δεν θα περάσει. Όχι, δεν θα περάσει. Και δεν θα κεντρήσεις και την προσοχή του άλλου στο να σε ακούσει. Γιατί βλέπει ήδη ότι είσαι πάρα πολύ αγχωμένος. Θέλεις να με το πεις να τελειώνεις. Είναι. Και σε παρατάει αυτό. Εννοείται. Δεν σε ακολουθεί. Δε σε ακολουθεί. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα μικρό κύκλο για σένα όμως. Εκείνο το μικρό το κοριτσάκι από την Αρκαδία και την Κορινθία, πότε ανακαλύπτει ότι κάτι παίζει με τη φωνή του, κάτι γίνεται με τη φωνή του, κάτι.
κάτι ιδιαίτερο. Εκείνο το κοριτσάκι λοιπόν με καταγωγή από την Αρκαδία της Τιμαλία. Γιατί άμα τα άκουγε και ο παπάς θα μου έλεγε ψηριώτης είμαι εγώ, γεννήθηκα με μεγάλο σαν ψήρι. Ανακάλυψα πολύ έμεσα. Κοίταξε, από μικρή ο πατέρας μου ήταν λάτρης της όπερας. Ο παπάς ήταν ένας υπέροχος τενόρος, μια μαγική φωνή. Χωρίς να το ακολουθήσει, γιατρός το επάγγελμα. Αλλά είχε. Όχι, παθολόγος, αλλά είχε λατρεία με τη μουσική. Οπότε εγώ από όταν γεννήθηκα, θυμάμαι το χώρο σου μεγάλωσε, το φυσικό μου περιβάλλον ήταν να ακούμε στο σπίτι. Κάτσε, ρε παιδί, και εγώ άμα ακούω Παβαρότη σπίτι, δεν σημαίνει ότι μπορώ να τραγουδήσω. Όχι, ναι, εκεί θέλω να το θα στο πάω. Οπότε είχα τα ακούσματα αυτά, μου ήταν πολύ ηλικία. Και όχι μόνο Παβαρότη, και πιο light πράγματα. Λέει και Φρανκ Σινάτρα και ξέρω εγώ, Μάριο Λάντζα. Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά. Οπότε μεγαλέσαμε έτσι και εγώ και η αδερφή μου, γιατί είναι και εκείνη μουσικός. Εγώ τη φωνή, την ενασχόληση μου με το τραγούδι, την ξεκίνησα από. Επειδή ήθελα. Ήμουν πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Και ήθελα να σπουδάσω. Δεν είχα θέμα με τη φωνή μου ή όλα αυτά. Έπαιζα πιάνο πάρα πολύ. Και του είπα του μπαμπά δειλά-δειλά ότι πρέπει να σταματήσω το πιάνο, ξέρεις, τώρα στο λίγο μπαμπάκα μου, γιατί πρέπει να διαβάσω. Να αφοσιωθώ τελείως αυτό. Οπότε ο μπαμπάκας με πολύ γλυκό τρόπο μου είπε: «Οκ, μπορείς να αφήσεις το πιάνο που θέλεις, μάλλον να το διακόψεις για αυτά τα χρόνια, αλλά μην χάσεις την επαφή με τη μουσική. Κάνε κάτι άλλο, σου παρακαλώ». Και λέω: «Οκ, θα ασχοληθώ με τη φωνή που είναι εύκολο». Όπως όλοι το λέμε, γιατί όλοι θεωρούν ότι είναι πολύ εύκολο το αυτό και ότι όλοι μπορούν να γίνουν τραγουδιστές. Είναι ένα άλλο σύνηθες φαινόμενο που το βλέπουμε τώρα πάρα πολύ. Οπότε είπα: «Θα ασχοληθώ με το τραγούδι, τέλεια». Λέω: «Οκ, δεν θα ακούω και διάβασμα, δεν θα ακούω τίποτα». Πηγαίνοντας λοιπόν στο Δύο στο Εθνικό, άρχισαν να πέφτουν μία υποτροφία πίσω από την άλλη, να μου λένε, ας πούμε, ότι είχα πολύ ωραία φωνή, τον Νατάλο, και να με σταπολούγω. Αυτός ήταν ο δρόμος μου. Μετά με συνεπήρε αυτό το κομμάτι. Έφτασα στο δίλημα όταν ήταν οι Πανελλήνιες που είχα δώσει και πήγα και πάρα πολύ καλά. Ταυτόχρονα είχα κάνει τον ντεμπούτο μου στη λυρική σκηνή, σε έναν ρόλο πάρα πολύ. Η Βασίλισσα της Νύχτας. Σε τι ηλικία? Σε ηλικία μετά τις Πανελλήνιες, 18,5. Και τι έκανες? Τι έκανα στη Λυρική, τη Βασίλισσα της Νύχτας, είναι από το μαγικό. Πώς ήρθε, ρε παιδί μου, πώς? Ήρθε μέσα από το Δήμη Δασκάλα, μου ψάχνανε, θα ανεβάζανε αυτή την παραγωγή που είχε να παιχτεί πάρα πολλά χρόνια. Αλλά ήδη σου είχαν πει στο Δήμη ότι κάτι συμβαίνει. Βέβαια, αυτό σου είπα. Κάποιες δυνατότητες διαφέρεις από τα άλλα τα παιδιά που ποστάρουν, αλλά τσάδε τραγουδίστρια ή κατατιντάδε τραγουδίστρια ή κατατοντάδε τραγουδιστή. Το είχαν πει αυτό. Μου είχαν πει ότι είχα την πολύ ωραία φωνή, μου είχαν υποτίθεται τεχνικά ότι μου είχαν δείξει πράγματα, ότι είχα μάθει κάποια στοιχειώδη τεχνική, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν το ξέρω για τα 18,5, τώρα το μαθαίνω. Ναι, και είχε γίνει μεγάλο δώρο τότε, πάρα πολύ. Δηλαδή είχαν πέσει όλα τα μίντια πάνω μου και δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ κιόλα. Μετά υποτροφία Μαρία Κάλλας Λαμπράκη, οπότε αυτό να πάω να σπουδάσω, να μείνω Ελλάδα, να πάω Αμερική. Τελικά με κέρδισε η Αμερική, γιατί το τραγούδι ήταν που. Υπήρχε και όχι η έμεση πίεση, ποτέ δεν με πίεσε ο μπαμπάς, αλλά τον έβλεπα και χαιρόταν. Και όσο χαιρόταν, χαιρόμουν και εγώ, γιατί τον λατρεύω και συγκινούμαι, γιατί τον έχω χάσει και πρόσφατα. Οπότε αυτό ήταν όλο. Οι διαγωνισμοί πολύ μετά που κέρδιζα. Ναι, και πότε η μικρή Γεωργία λέει ότι κορίτσι μου, εδώ είναι ο δρόμος σου, αυτός είναι ο δρόμος σου. Δηλαδή ο δρόμος σου είναι το εργαλείο που έχεις μέρα. Εκεί αυτό θα σε πάει μπροστά, με αυτό θα τραφείς, με αυτό θα ασχοληθείς, με αυτό θα περπατήσεις. Η οριστική απόφαση. Η οριστική απόφαση. Στα 18, ήρθε, παίζουμε. Όχι, ήρθε στη Νέα Υόρκη η οριστική απόφαση και ήρθε μέσα από πολλή δουλειά τεχνικής φύσεως. Προφανώς. Γιατί δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί ισχύει ακόμα, δεν έχουμε την παιδεία εδώ στην Ελλάδα για να σπουδάσουμε σωστά τραγούδι και υπάρχουν καθηγητές που δεν γνωρίζουν καθόλου τι εστί τεχνική τραγουδιού και το λέω και πραγματικά λυπάμαι, είναι πολύ λίγοι οι τραγουδιστές που ξέρουν, οι καθηγητές που ξέρουν να διδάξουν φωνή. Οπότε όταν. Καλά το είπες και παράλληλα και τραγουδιστές, γιατί είναι. Ναι, σίγουρα κατά επέκταση ναι. Οπότε όταν έφυγα, όταν στη Νέα Υόρκη, εγώ πήγα με άλλα όνειρα, πήγα στη Νέα Υόρκη, πήρα υποτροφείο και θα σπουδάσω. Αλλά καλά τώρα, τι θα σπουδάσω? Θα τραγουδάω, δηλαδή πλέον ξεκινώ καριέρα. Καμία σχέση. Έφαγα τα απίστευτα χαστούκια. Έπρεπε να ξεκινήσω από την αρχή τεχνικά. Να χτίσω τεχνική, ήταν ανύπαρκτη τεχνική μου, δεν είχα. Και εκεί το ερωτεύτηκα. Δηλαδή έτσι
κατάλαβα ότι ναι, είναι μια μαγεία κι αυτό. Τι μαγικό που είναι να έχεις την τεχνική να τραγουδάς αβίαστα. Εδώ πάμε λοιπόν. Δεν είναι μόνο να τραγουδάς, είναι και να μιλάς. Να μιλάς. Κάποιος χρειάζεται να μιλήσει 2 και 3 και 4 και 5 ώρες. Είναι δάσκαλος, είναι καθηγητής, ένας δικηγόρος σε κάποια δίκη, ένας πολιτικός σε ένα μπαλκόνι. Έτσι, και ναι, διάφορες ώρες, διάφορες περιόδους. Άλλο με το κρύο, άλλο με τη ζέστη, άλλο με το air condition, άλλο υδρωμένος, άλλο έχοντας πιει κρύα νερά, άλλο δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα πακέτο που πρέπει να διαχειριστούν πολλοί άνθρωποι για να βγάλουν σωστά μια φωνή, ναι. Ναι, ισχύει, αλλά επιμένω ότι πρώτα πρέπει να λύσουν το θέμα της αναπνοής. Είναι πάρα πολύ βασικό, αναπνέουμε πάρα πολύ λάθος. Είχα επισκεφτεί μια γιατρό στη Νέα Υόρκη για άλλους λόγους, καμία σχέση με φωνή. Επίσης παρένθεση ότι αυτός που ξέρει να μιλάει και να τραγουδάει σωστά δεν χρειάζεται ποτέ τον ορειλά. Δεν το λέω αρνητικά, καταλαβαίνεις πώς το λέω, γιατί το θεωρούμε, έχω ακούσει πάρα πολύ, α, έκανε εγχείρηση στις φωνητικές κορδές, ναι μωρέ, γιατί τραγουδάει. Όχι, δεν πάει έτσι. Είναι τελείως λάθος, παιδιά. Είσαι έσαι που δεν πρέπει. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό πρέπει να προβληματίζει επειδή τον κόσμο. Επειδή τραγουδάει να κάνει εγχείρηση, να βάλει κάλυψη, ακριβώς, να βάλει ακριβώς, ακριβώς. Ακούω και το άλλο τραγικό από τραγουδιστές. Πήγα σε ένα μαγαζί, είχε κακή μικροφωνική, έβγαλα κάλυψη στις φωνές. Ναι, καλά. Ακούω και τέτοια, ναι. Καμία σχέση. Οπότε πρέπει να λυθεί αρχικά το θέμα της αναπνοής. Να επιστρέψω σε αυτή τη γιατρό που είχα πάει, που άσχετη ήταν για τη μέση μου είχα πάει. Και μου λέει, κορίτσι μου, αυτό που θα σε σώσει, χωρίς να ξέρει με τι ασχολούμαι, και αυτό που πρέπει να κάνεις είναι σωστές αναπνοές. Τώρα ήμουν ακόμα μερική και της λέω, με αυτό ασχολούμαι. Τέλος πάντων, η αναπνοή είναι το πρώτο κομμάτι. Και μου λέει, μου είπε κάτι μαγικό που το έχω ανεβάσει και πάνω στο site μου, ότι οι άνθρωποι αναπνέουν για να μην πεθάνουν, ενώ θα έπρεπε να αναπνέουν για να ζουν. Κερδίζεις απίστευτη ποιότητα ζωής με την αναπνοή. Με την αναπνοή, εκτός από το τραγούδι, εκτός από την ομιλία, οξυγονώνεται καλύτερο εγκέφαλος καταρχάς. Όταν ξέρεις δηλαδή πώς να διαχειριστείς την αναπνοή σου, γιατί τραγουδώντας, όταν κρατάς λοιπόν ανοιχτό το λαιμό σου, επιτρέπεις στον αέρα να περάσει και να φτάσει στο κεφάλι. Όσο το λαιμό τον έχει σφιχτό και κλειστό, δεν θα περάσει ο αέρας. Ή τουλάχιστον η ποσότητα που θέλουμε για να οξυγονωθούμε σωστά και να λειτουργούμε σωστά. Άρα δεν είναι μόνο okay, το τραγούδι. Έχει να κάνει η σωστή αναπνοή πάρα πολύ και με την ποιότητα της ζωής μας. Και η αναπνοή έχει να κάνει με την πνοή ξανά και ξανά, που αυτό σημαίνει πρέπει να έχει μια κυκλικότητα, μια καμπυλότητα πολύ συγκεκριμένη και να μπορείς εσύ να τη διαμορφώσεις ανάλογα με τις συνθήκες. Κάτι που μας λέει ο Πλάτωνας για τον ρυθμό, τον απαραίτητο ρυθμό που πρέπει να έχει η ζωή μας, επιβεβαιώνει ο Αριστοτέλης και που έχει προπεί ο Πυθαγόρας που όλα είναι αριθμός. Έτσι, αυτό όμως το χάνουμε στην πορεία γιατί μας απασχολούν διάφορα άλλα μικρά προβληματάκια και θεωρούμε ασθένεια το να πονάει το δόντι μας ή να πονάει το χέρι μας και αχ δεν μπορώ να κουνήσω το χέρι μου, ενώ δεν θεωρούμε ποτέ ασθένεια το ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω σωστά, δεν μπορώ να μιλήσω σωστά, δεν το βλέπουμε ως ασθένεια. Και είναι κρίμα. Κρίμα. Γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε σώσει πάρα πολλά. Άρα λοιπόν ο πρώτος που έρχεται σε σένα, το πρώτο που το μαθαίνεις είναι να αναπνέει. Σωστές αναπνοές. Ξεκινάμε από εκεί, ναι. Σωστές αναπνοές. Πλευρικές, σωστές αναπνοές. Όταν λες πλευρικές. Πλευρικές. Δηλαδή να αρχίσει να μαθαίνει να χρησιμοποιεί και το κάτω μέρος του πνευμόνου. Το οποίο αν το σκεφτείς είναι το μεγαλύτερο μέρος σε όγκο χωρητικότητα αέρα. Έτσι. Αυτό το έχουμε ξεχάσει εμείς. Αναπνέουμε μόνο ελάχιστα. Αυτό την κοντή την αναπνοή. Οπότε, άμα μάθει να διαχειρίζεται λοιπόν σωστά την αναπνοή του, τότε τον περνάω στο άλλο επίπεδο του να φτιάξει τη σωστή κολόνα αέρα. Πώς θα κρατήσει δηλαδή τον αέρα του, έτσι ώστε να μπορεί να τραγουδήσει, να μιλήσει, να στείλει τον αέρα στο ηχείο και να παραμείνει εκεί ο αέρας. Μου ζητάς να λυσκόνησω.
φεύγεις και το πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοιες πανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Ήρθε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου. Χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου. Βάζει ποιότητα και νοστιλιά. Βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου. Πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις. Μέχρι να τα διαχειριστούν αυτά που είπαμε, οι φίλοι ακροατές που μας βλέπουν και οι τηλεθεατές που μας βλέπουν, αυτό το μικρό κοριτσάκι που ξεκινάει να παίζει πιάνο και τάχα μου θα πάει στη φωνητική γιατί είναι πιο εύκολο πράγμα και να ξεγλιστρήσει λίγο από όλη αυτή την ιστορία, συναντάει βέβαια και τον Παπαρότη. Συναντάει και τον Παπαρότη, συναντάει και τον Ντομίγκο. Ναι, Παβαρότη όμως είναι. Ναι, εγώ είμαι παβαρωτικός, γι' αυτό δεν ξέρω ναι. αν μπορώ να το πω έτσι, αλλά όχι, χωρίς να θέλω να αδικήσω. Ναι, και οι δύο ήταν ο καθένας με τις χάρες του. Ναι. αυτό που μου έχει μείνει... Τρεις λέξεις, Παβαρότη, μετά τι? Τον Παβαρότη τον γνώρισα στη Νέα Υόρκη και σε επίπεδο σεμιναρίων και σε επίπεδο, πώς το λένε, συναναστροφής. Και αυτό που μου έμεινε ήταν ότι εκτός του ότι ήταν ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος, πολύ γλυκός άνθρωπος. Αυτό που βλέπεις δηλαδή. Ναι, πολύ γλυκούλης. Ο παππούλης που του κάνεις βούτσο βούτσο στα μαγουλάκια, έτσι. Ναι, ο οποίος είχε και παραξενιές, αλλά δηλαδή και μου είχε κάνει εντύπωση που ήμουνα κι εγώ έτσι, ξέρεις, νέα τότε που ξεκινούσα και όλα αυτά, πως ζητούσε συνέχεια παγωμένο νερό με παγάκια κιόλας. Και τα παγάκια τα μασούσε. Και ήταν απίστευτο αυτό. Κατάλαβα στην πορεία γιατί και βεβαίως ναι, πολύ καλύτερο και εγώ παγωμένο πλέον θέλω νερό και παγάκια. Γιατί όταν έχεις κάτι στο πρισμένο πάγο θα βάλεις. Άρα θέλω να πω, δεν είναι και το λαιμό, όταν θέλεις να τον έχεις έτσι χαλαρό, έχεις το δροσερό το νεράκι σου. Αλλά είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος και χαίρομαι πάρα πολύ που πρόλαβα αυτή τη γενιά τραγουδιστών. Ναι, εσύ νέο παιδί, άφτιαχτο ακόμα και άγνωστο στον κόσμο, σου μίλησε κανονικά, σου κράτησε κάποια πόζα? Όχι καθόλου, κανονικότατα. Κανονικότατα και φιλικός και... Καθόλου. Τουλάχιστον σε εμάς, έτσι. Μια συμβολή που θυμάσαι, που σου είπε, μια ατάκα που σου είπε και τη θυμάσαι. Μην ακολουθείς τα λάθη μου. Εγώ είμαι Παβαρότη, ναι, εγώ είμαι Παβαρότη και μπορώ να τραγουδάω όπως θέλω. Όπως θέλω. Και να κάνω και ζητώ. Ακριβώς. Γιατί άθελά μας όλοι, ακούγοντας μεγάλους καλλιτέχνες, αντιγράφουμε πράγματα, άθελά μας, υποσυνείδητα, έτσι. Και εκείνος είχε πει, έχεις πάρει κάποια λάθη μου. Αυτό θυμάμαι. Ένα λάθος του ποιο είναι δηλαδή που μπορεί να θεωρηθεί λάθος? Κοίταξε, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ συγκεκριμένα, αλλά π.χ. λέμε η γλώσσα να είναι τελείως χαλαρή. Ο Ντομίγκο, ας πούμε, τη γλώσσα που έχει καταφέρει να την έχει, να είναι συνέχεια κόμπος, αλλά είναι και αυτό ένα λάθος που σου λέει, εγώ έχω καταφέρει με τη γλώσσα κόμπο να έχω ανοιχτό το λαιμό. Εσύ μην το προσπαθήσεις ποτέ ή μην το αντιγράψεις. Κάτι αντίστοιχο μου είχε πει και το Παπαρότη. Κάτι αντίστοιχο σου λέω και εγώ όμως που είχε πει μόνο ο Χατζηδάκης, δεν υπάρχουν νόμοι.
ειδικά στην τέχνη και στη μουσική. Δεν υπάρχουν νόμοι, ρε παιδί μου. Και αν είναι κάτι, μπορεί να το κάνουμε για πρώτη φορά. Δηλαδή, ναι, μπροστά στο μεγάλο ταλέντο. Okay. Δεν υπάρχει νόμος το πώς να περπατάμε, αλλά θα περπατήσουμε, ξέρεις. Αλλιώς θα πέσουμε κάτω. Οπότε υπάρχουν κάποια βασικά, αλλιώς θα καταστρέψει τις χορδές. Ωραία, για να μην σου χαλάσω το νερό. Και ο Ντομίνγκο, αντίστοιχα. Ο Ντομίνγκο ήθελε να με φωνάζει και ο γογό συνέχεια. Το γογό, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Αλλά μου είπε, εγώ δεν θα σε λέω Τζίνα, όπως σε λένε όλοι, ήθελα γογό. Με τον Ντομίνγκο, τον έχω συναναστραφεί πολύ περισσότερο. Σπουδαίος δάσκαλος. Πραγματικά, δηλαδή έχω μάθει πάρα πολλά από αυτόν, γιατί έχουμε δουλέψει και πάρα πολύ έτσι, πάνω στο τραγούδι. Τι θέλεις να σου πω, τι θυμάμαι από εκείνον? Μια ατάκα του, μια συμβουλή του. Ο Ντομίνγκο ήταν πάρα πολύ προληπτικός. Προληπτικός. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό μου έλεγε να προσπαθήσω εγώ να μην είμαι. Τώρα, στο θέμα του τραγουδιού, όχι. Απλά είχαμε, πώς να πω, αυτό για τη γλώσσα σίγουρα, που θυμάμαι. Και μου έκανε εντύπωση γιατί με εμπιστευόταν και σε πράγματα. Σε μικρή ηλικία. Δηλαδή το κριτήριό μου, ναι, 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 σε μικρή ηλικία, ναι. Εμπιστευόταν το κριτήριό μου. Όμως, δηλαδή θα μου έλεγε πώς το βλέπεις, να το κάνω με μικρόφωνο αυτό ή να το κάνω έτσι. Θα σου πω λοιπόν ότι και από τη δική μου εμπειρία στο τραγούδι συνεργάστηκα με σπουδαίους ανθρώπους που ήταν 150.000 φορές πάνω από μένα και με ρωτάγανε πιτσιρίκο εσύ τι λες γι' αυτό. Και τέτοιος ήταν ο Καζατζίδης, ήταν ο Μπιθικότσης, ανθρώπους του δημοσχολείου που δεν περίμενες να στο πούνε αυτό από ένα παιδί, να ρωτήσουν την άποψη για ένα παιδί. Ας καταλήγουμε σε αυτό που έχω πει, ότι ο μεγάλος θέλει να πάρει από το μικρό, θέλει να ακούσει την άλλη άποψή του, θέλει να δει το καινούριο, θέλει να δει πώς θα. Σίγουρα, σου κάνω μια παρένθεση εδώ, έτυχε να είμαι σε μια γκαλερία γιατί στη Νέα Υόρκη είναι η μέκα της τέχνης, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ήμουνα με μία πολύ σπουδαία καλλιτέχνη και τη ρώτησα πώς επιλέγει τα έργα της. Και μου λέει: παίρνω πάντα μαζί μου ένα παιδί. Απίστευτο, έτσι. Σωστά. Και ο μεγάλος Πικάσο είπε: πρέπει να φτάσω στα 70 μου για να μάθω να ζωγραφίζω σαν παιδί. Είναι αυτό που είπε από την αρχή. Πρέπει να δούμε πώς αναπνέει το παιδί. Ακριβώς. Ακριβώς. Εκεί γυρνάμε. Δηλαδή πρέπει ουσιαστικά η τεχνική τραγουδιού είναι αυτό. Να γυρίσεις πίσω στον χρόνο. Πες μου κάτι. Πώς δεν θα κουραστώ αν έχω να κάνω ένα μάθημα 5-6 ώρες σε ένα σχολείο που τα ταρζανάκια κάτω φωνάζουν, τσιρίζουν. Δεν θα κουραστείς αν μάθεις να μην χρησιμοποιείς τις χορδές σου. Όσο λοιπόν. Οι χορδές όμως χρησιμοποιούνται αυτόματα. Οι χορδές δεν χρησιμοποιούνται με λάθος τρόπο αυτόματα. Θέλω να πω, περνώντας ο αέρας μέσα, ναι, χρησιμοποιούνται. Πρέπει να δώσεις λοιπόν τη δυνατότητα στον αέρα να περάσει τις χορδές. Άμα εσύ έχεις μπλοκάρει το λαιμό και έχει κλείσει ο λαιμός, δεν θα περάσει ποτέ τίποτα και απλώς θα χτυπάς τις χορδές. Αυτό θα κάνεις. Δηλαδή θα παράγεις τον ήχο, αλλά με πολύ λάθος τρόπο. Και δεν θα είναι και ο αυθεντικός σου ήχος. Έτσι, για να έρθουμε και σε αυτό το κομμάτι. Γιατί μία μέθοδος, ας πούμε, που τρέχει πολύ στη Νέα Υόρκη και που την έχω φέρει εγώ στην Ελλάδα μέσω του NATS, που είναι το National Association of Teachers of Singing, του οποίου είμαι μέλος, ένας πολύ μεγάλος οργανισμός που έχει όλους τους καθηγητές international, όχι όλους, όσους επιλέγει, έτσι, διόρθωση, μου στέλνει συνέχεια τις ενημερώσεις στην εξέλιξη της φωνητικής τεχνικής. Αυτό λοιπόν που μου κέντρισε το ενδιαφέρον και μου άρεσε πάρα πολύ και το παρακολούθησα για τους καθηγητές, είναι ο συνδυασμός απλών στάσεων yoga με την τεχνική του τραγουδιού, με τη φωνή. Και βρήκαμε ότι μέσα από αυτή την τεχνική απελευθερώνεται απίστευτα ευκολότερα η φωνή, γιατί χαλαρώνει το σώμα. Μάλιστα. Είναι μια πάρα πάρα πολύ ωραία τεχνική, πολύ ωραία μέθοδος. Να πούμε λοιπόν ότι και αυτό που διδάσκεις εδώ πέρα τώρα, το καινούριο δηλαδή, για όλα κάπου ίσως θα βρει κάποιος, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που ίσως σε χαρακτηρίζει ιδιαίτερα εδώ, σε αυτόν τον καιρό, στην Αθήνα, είναι το Yoga Your Voice. Το Yoga Your Voice είναι κάτι που ασχολούμαι πάρα πολύ ενεργά τώρα. Ναι, 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 ναι. Το λατρεύω. Τι είναι αυτό, και εγώ όταν το είδα, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέω, τι yoga μου λέει στη φωνή τώρα. Τι yoga στη φωνή, ναι. Και όποιος το ακούει νομίζει ότι θα κάνει yoga. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση. Απλώς χρησιμοποιείς στάσεις σώματος προκειμένου να μπορέσεις να χαλαρώσεις το σώμα και να ανοίξεις διόδους για να περάσει ο αέρας ευκολότερα και να παραχθεί ο ήχος. Έτσι πετυχαίνουμε τι, στην ουσία να μην κουραζόμαστε όταν μιλάμε. Δεύτερο, να γινόμαστε πιο κατανοητοί, αντιληπτοί, να μην εκνευρίζουμε τους άλλους. Mm-hmm. Και τρίτο, να είμαστε εαυτός μας, φαντάζομαι. Ναι. Και πετυχαίνεται, ναι, και βρίσκεις όλα αυτά που είπες και ανακαλύπτεις την αυθεντική σου φωνή. Ξέρεις τι γίνεται, έτσι όπως είναι δομημένο το Yoga Your Voice, που πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο yogayourvoice.com, που είναι το site μου,
Υπάρχουν τα λεγόμενα 7 τσάκρας, τα 7 ενεργειακά κέντρα. Κάθε κέντρο λοιπόν ενεργειακό αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα πράγματα τόσο στην προσωπικότητά μας, στον χαρακτήρα μας, όσο και στη φωνή. Π.χ. Πρώτο και δεύτερο τσάκρα έχει να κάνει με τις ανασφαλίες μας, την φαμιλία μας, αυτοεκτίμηση, όλα αυτά. Έχει να κάνει όμως το πρώτο τσάκρα με το statement που βγαίνω στη σκηνή ή στο χώρο που πρόκειται να μιλήσω ή στο σχολείο. Βγαίνω και δηλώνω την παρουσία μου, είναι η γύρωσή μας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να έχω ξεκλείδωτο αυτό το ενεργειακό μου κέντρο για να μπορέσω να το πετύχω. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον αέρα, πώς θα τρέξει ο αέρας στο σώμα. Το τρίτο έχει να κάνει με το flexibility της φωνής στην ευκαινησία της. Πώς θα χειριστώ τη φωνή μου ευκολότερα, πώς δεν θα κάνω τα σαρδά μου. Στο τραγούδι σαφέστατα ως θα κυλάει η φωνή ελεύθερα. Το τέταρτο τσάκρα που είναι η καρδιά μας έχει να κάνει με την εκφραστικότητα. Το 1-2 που είναι. Το 1-2 είναι, στο πω πολύ απλά, ανάμεσα στα πόδια, χαμηλά. Το δεύτερο είναι η λεκάνη μας, εκείνη η περιοχή που συνδέεται και με τη σεξουαλικότητα. Όχι, το ηλιακό πλέμμα είναι το τρίτο, το διαφραγμά μας εδώ. Το τέταρτο λοιπόν η καρδούλα μας, που έχει να κάνει με την εκφραστικότητά μας, τα συναισθήματά μας, αν θέλεις, έτσι όπως στις αναστροφές μας, στο τραγούδι έχει να κάνει σαφέστατα με το πώς εκφράζεσαι πάνω στη σκηνή, στο τραγούδι, στον τρόπο που μιλάς, πώς εκφράζεις αυτό που λες. Το πέμπτο τσάκρα, εκεί είναι το βουλωμένο κύριος τσάκρα, είναι του λαιμού, το επικοινωνιακό κομμάτι δηλαδή. Και όχι μόνο το επικοινωνιακό, αλλά και πώς θα τραγουδήσεις πλέον άνετα. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάνε. Αν λοιπόν ο αέρας κάνει όλο αυτό το ταξίδι και βρει ένα βουλωμένο πέμπτο τσάκρα, δεν θα μπορέσει να περάσει. Το έκτο και το έβδομο που είναι το τρίτο μας μάτι και το έβδομο είναι πάνω, η κορυφή του κεφαλιού, το crown, αυτά έχουν να κάνουν με το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τον εαυτό μας μέσα στον χώρο. Στον κόσμο. Στον κόσμο, στην πνευματικότητα σίγουρα. Είσαι σε μια παραγωγή, ας πούμε, συμμετέχεις σε ένα σχήμα μουσικό. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτό το σχήμα και πώς σε βλέπουν οι άλλοι. Μήπως είσαι στο φάσμα των ψηφιστήσεων και βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Ακούς μια οδηγία, είσαι σε θέση να την επεξεργαστείς, καταλαβαίνεις, σου λέει ο άλλος. Έχει να κάνει με το έκτο και έβδομο τσάκρα μας. Έχω 45.000 ερωτήσεις, αλλά θα πρέπει να περιοριστώ σε μερικές. Mm-hmm. Όλοι μπορούν να τραγουδήσουν. Όλοι. Σε κάθε τι. Είμαι απόλυτη. Ακόμα και αυτοί που θεωρούν ότι εάν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έτσι, αν ο άλλος μπορεί να ακούσει, να λάβει την πληροφορία σωστά, να την ακούσει σωστά. Ναι, όλοι μπορούν να τραγουδήσουν. Γιατί ξεχάσαμε να βάλουμε τον παράγοντα αυτή στην όλη ιστορία, έτσι. Ναι. Πολύ σημαντικό και το αυτή. Οι περισσότεροι όμως που θεωρούν ότι, πολύ σύντομα σου λέω, που θεωρούν ότι είναι φάλτσι, το περισσότερο έχει να κάνει, το μεγαλύτερο ποσοστό, ότι δεν μπορούν να στηρίξουν τη φωνή τους σωστά, δεν μπορούν να στηρίξουν τον αέρα τους σωστά και είναι υποτονικοί. Είναι αυτό που λέμε χαμηλή, φάλτσι. Αλλά είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό αυτό. Άρα όλοι μπορούν, ναι. Τώρα για το φάλτσι και το πράσινο, το στονάτο και το περνάει στις γραφές στη μάπα τόσο πολύ πια που εντάξει δεν μπορώ να σου πω πράγματα που μη σκάσει τα γέλια. Αλλά πάντως φάλτσο είναι κάτι σε σχέση με κάτι άλλο. Ναι, γι' αυτό σου λέω πώς το ακούει ο άλλος, έτσι. Αν ο άλλος έχει πρόβλημα όντως με την ακοή του, ναι, είναι πρόβλημα εκεί. Θα μπορεί να τραγουδήσει, αλλά τα δικά του. Ναι, μόνος του. Μόνος του. Αλλά αυτός που τις περισσότερες φορές λέμε φάλτσο και αυτόν που ξεφεύγει από τον τόνο. Αυτός που ξεφεύγει από τον τόνο, λοιπόν, είναι 99% μια απλή ρύθμιση που πρέπει να γίνει. Και στο έκτο τσάκρα, γιατί είπαμε, είναι η πρόσληψη της πληροφορίας, αλλά και στον αέρα του. Η ρύθμιση γίνεται αυτόματα, είναι αυτοματισμός ή εκπαιδεύεσαι. Κοίταξε, για να μάθει το σώμα στα νέα habits, και λέω habits γιατί εμένα ακόμα τερμιλίζουν τα αυτιά μου στη Νέα Υόρκη. Bad habits, Gina, bad habits. Mm-hmm. Λοιπόν, για να μπορέσει λοιπόν το σώμα να μπει στη νέα του κατάσταση, αυτό παίρνει χρόνο. Φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω.
ξέρεις και χάνομαι μια ζωή περιμένω. Τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου. Χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου. Βάζει ποιότητα και νοστιλιά. Βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου. Πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κάτι είχες πει, μου ζητάς να λησμονήσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Λοιπόν, για να μπορέσει λοιπόν το σώμα να μπει στη νέα του κατάσταση, αυτό παίρνει χρόνο. Πόσο χρόνο? Αυτό είναι κάτι που με ρωτάνε συνέχεια και τους απαντώ, εξαρτάται με το πόσο γρήγορα θα αντιληφθείς εσύ την πληροφορία που σου δίνω. Μάλιστα. Πόσο είσαι εκπαιδευμένος, πόσο έτοιμος έρχεσαι, πόσο έχεις αντιληφθεί το πρόβλημα. Και πόσο μπορείς να κατανοήσεις αυτό που σου λέω τη στιγμή που στο λέω. Έτσι, έκ το τσάκρα και αυτό επίσης. Υπάρχουν περιπτώσεις που το ακούνε το αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή. Απλά δεν μπορούν να το διατηρήσουν γιατί αυτό θέλει εκπαίδευση. Mm-hmm. Και μου έχει τύχει σε σεμινάρια πάρα πολλοί κόσμος να λέει: αμάν, τι βγήκε από μέσα μου? Και του λέω: αυτή είναι η φωνή σου. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς είναι η φωνή σου. Επίσης, είναι σημαντικό σε εσένα που το έχουμε συζητήσει και το έχουμε πει πολλές φορές που οι άνθρωποι κάνοντας, ας το πούμε, μαθήματα. Εγώ δεν θέλω μαθήματα αυτά, αλλά τέλος πάντων για να συνομιλούμαστε για την οικονομία της κουβέντας. Mm-hmm. Που την ώρα που τους έχεις καταφέρει εντός εγώ, βασικά τους έχεις ξυπνήσει. Πώς πάει η μαμά και ξυπνάει το μωράκι που κοιμάται, αυτό βλέπω εγώ στα μαθήματά σου. Βάζουν και τα κλάματα. Ναι. Έτσι, βγαίνει ένα συναίσθημα, ανακρίζουν. Ενεργοποιείται το τέταρτο τσάκρα και της καρδιάς. Πάρα πολύ. Ναι, μου έχει τύχει και αυτό σε σεμινάρια και στην Κύπρο. Να κλαίνε και είναι κάτι πολύ απελευθερωτικό. Πάντα το κλάμα είναι λειτουργικό. Να κλαίνε και να γελάνε άλλοι πολύ. Και αυτό το είναι. Το ίδιο πράγμα. Ναι. Εκεί πώς το διαχειρίζεσαι εσύ, γιατί στην ουσία ξέρεις τι κάνεις εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω αν το έχεις αντιληφθεί έτσι όπως θα σου το πω, αλλά στην ουσία γεννάς ξανά έναν ήδη γεννημένο άνθρωπο. Ναι. Δεν το έχω σκεφτεί όπως το θέτεις, αλλά ναι, μ' αρέσει έτσι που το λες. Με ρωτάς σε επίπεδο ευθύνης πώς νιώθω. Σε επίπεδο ευθύνης, σε επίπεδο μαμάς πια. Σε επίπεδο μαμάς τώρα μου φύγεις κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο πάλι, γιατί είμαι πολύ μαμά. Όχι, έναν άνθρωπο, ας πούμε, του ξυπνάς πράγματα, ρε παιδί μου, στην ουσία είναι σαν να τον φτιάχνεις, σαν να τον γεννάς, να γίνεσαι Αθηνά και Προμηθέας και να φτιάξεις τον καινούργιο άνθρωπο. Κοίταξε, εγώ το αποδίδω στη φύση μου ότι χαίρομαι πάρα πολύ όταν συμβαίνει αυτό, χαίρομαι πάρα πολύ όταν θα βοηθήσω τον άλλον να αντιληφθεί πράγματα γύρω του, μου δίνει τεράστια χαρά και είμαι και από τις δασκάλες, και το λέω εντός και εκτός εισαγωγικών, που χαίρομαι πάρα πολύ με την πρόοδο των μαθητών μου. Δηλαδή, δεν ξέρω, νομίζω ότι παίρνω μεγαλύτερη χαρά από το να τραγουδούσα εγώ ίδια, ας πούμε, τόσο πολύ. Χαίρομαι που λες για αυτό που ξαναγεννιέται. Πάρα πολύ, μου δίνει μεγάλη χαρά. Χαίρομαι που πιάνει τότε η δουλειά μου, που απελευθερώνονται οι άνθρωποι, που γίνονται πιο χαρούμενοι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, η ξαναγέννηση, η αναγέννηση, υπάρχει και ένας παράξενος όρος
ας μην πω τι, λέγεται αναζωή. Είναι το ξαναέρχομαι στη ζωή. Έτσι. Γιατί μέχρι, όταν έχεις πουλωμένα τα κέντρα από τα οποία μπορείς να πάρεις προσλήψεις πληροφοριών έτσι, και τα οποία απελευθερώνοντας θα απελευθερωθείς, αυτή είναι σημαίνει, όλη η ιστορία, ξαναμπαίνεις σε μια καινούργια ζωή και αντιλαμβάνεσαι αλλιώς τον κόσμο. Και λες, όλα αυτά ήταν δίπλα μου όλο αυτόν τον καιρό και μου δεν τα έβλεπα. Όλα αυτά από τη φωνή, όλα αυτά από το να μιλήσω, όλα αυτά από το να τραγουδήσω. Πόσοι άνθρωποι, πόσοι αναστέχνες έχεις συναντήσει, βλέπεις κάθε μέρα, μιλάνε με λάθος φωνή, μιλάνε με μια άλλη φωνή, με ενός άλλου τη φωνή. Οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι, ναι, και σε αυτό είμαι απόλυτη πάλι. Ναι. Οι περισσότεροι δεν έχουν βρει τη φωνή τους. Δεν την έχουν βρει, όχι. Έχουν βολευτεί σε μια κατάσταση και ξέρεις τι γίνεται. Παίζει ρόλο πάρα πολύ. Μια τοποθέτηση, δηλαδή. Ναι. Συγγνώμη. Σε μια τοποθέτηση. Σε λάθος τοποθέτηση. Γιατί μεγαλώνοντας, μιμούμαστε κιόλας. Δηλαδή, μου έχει τύχει περιστατικό να υπάρχει ασκούμενος που να ακούω τη φωνή του, να χτυπάει τηλέφωνο και να είναι στο χώρο 20 παιδιά. Έτσι, και να χτυπάει τηλέφωνο το σηκώνω και να λέω τυχαίο όνομα, Κώστα ή η μαμά σου. Γιατί είναι η μαμά του ίδια με τη φωνή του Κώστα. Τι είπα τώρα, η φωνή της μαμάς είναι ίδια με τη φωνή του Κώστα. Άρα το παιδί έχει μιμηθεί τη φωνή του γονιού. Του μπαμπά ή της μαμάς, αντίστοιχα. Και αν αυτή είναι και εκείνη λάθος. Σαφέστατα. Πάει η ζωή το βασίλειο μετά. Αυτό θα σου έλεγα επεκτείνοντάς το ότι μιμούμενος τη φωνή κάποιου άλλου και έχει τη δική σου, μιμήσε και τις σκέψεις του, τη φιλοσοφία του, τον τρόπο ζωής του, τις κινήσεις του. Δεν κάνεις ποτέ κάτι δικό σου, έτσι. Ναι, το πας μακριά βέβαια, αλλά ισχύει αυτό. Οι προσλαμβάνουσες που παίρνουμε δεν είναι που μας επηρεάζουμε, σαφέστατα. Ναι. Και γινόμαστε αυτό που γινόμαστε και μετά τρέχουμε στους ψυχολόγους για να βγάλουμε αυτό που νομίζουμε. Είμαστε θύματα θυμάτων. Είμαστε θύματα θυμάτων. Αλλά να σου πω, και ένας άνθρωπος φοβισμένος θα μιλήσει διαφορετικά. Και ένας άνθρωπος που, δηλαδή ένα παιδί που έχει μεγαλώσει. Δεν σου λέω να μιμηθεί τη φωνή της μαμάς του μπαμπά, αλλά που έχει μεγαλώσει μέσα στο φόβο, αυτομάτως θα την καταπιεί τη φωνή του. Δεν θα εκφράσει ποτέ αυτό που θέλει. Θα εξελιχθεί αυτό μετά σε κύστες στα κορίτσια, στα γεννητικά τους όργανα. Mm-hmm. Είναι δάκρυα που ποτέ δεν εκτονώθηκαν. Σωστά. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το πώς θα μιλήσουμε. Ωραία, Νικουλάκη μου, αφού όλα αυτά τα πράγματα είναι τόσο σοβαρά και τόσο σημαντικά για την ψυχική υγεία, τη σωματική υγεία, την επικοινωνία των ανθρώπων, γιατί αυτά τα πράγματα δεν έχετε ένα υπουργείο, ένα σχολείο από το νηπιαγωγείο και να σας παιδιά έτσι θα μιλάτε, δεν είναι να εγκατσιρίζετε, δεν είναι να φωνάζετε για να σας ακούσουν, για να επιβληθείτε, για να σε αγαπήσει η Κατερινούλα, ας πούμε, δεν είναι ανάγκη να κάνεις αυτό, δεν είναι ανάγκη να κάνεις τη λατούλα, δεν είναι ανάγκη να κάνεις το σκυλάκι. Μίλα με την προσωπική σου φωνή. Για να μην έχει και άλλο που θα βρει προβλήματα. Βέβαια. Γιατί δεν έχετε. Βλέπουν τόσο απλό και δεν το κάνουν κανένα. Ναι. Πολύ. Και εγώ την ίδια πορεία μαζί σου έχω. Την ίδια πορεία. Δηλαδή αυτά που μου λες εσύ θα πρέπει να είναι μαθήματα. Ασφαλώς. Σε σχολεία, να μην σου πω από νηπιαγωγείο κιόλα. Ναι. Και να συνεχίζονται και σε όλο το Λύκειο μέχρι την εποχή που δίνουν τα παιδιά εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Ναι. Να συνεχίζουν στο πανεπιστήμιο τουλάχιστον σε ειδικότητες που θα βγουν, που θα έχουν ως αντικείμενο την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους και θα σου έλεγα ότι αυτό που κάνεις θα πρέπει να είναι και μαθήματα στην τηλεόραση. Σε μια εκπαιδευτική τηλεόραση που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ίσως σε κάτι, ένα κρατικό κανάλι θα πρέπει να προφανώς να αναλάβει κάτι τέτοιο, ναι. Να λέει στους ανθρώπους, εδώ δεν είναι αναγκαία του λες πώς θα ψήσεις τον μπιφτέκι συνέχεια και τη σαλάτα, πώς θα την κάνεις και 45.000 εκπομπές για τη μαγειρική και να μην ξέρεις πώς θα μιλήσεις. Ναι, σίγουρα, και να βγαίνουν οι έτσι οι αλλιώς να μιλάνε αυτό μετά, να μην καταλαβαίνεις τι να στείνεις αυτή, μιλάνε πίσω από τα τέτοια. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Βλέπεις πολλούς που είναι και πολύ στημένοι στον τρόπο που θα μιλήσουν. Δηλαδή, βλέπεις ότι μιλάνε ρομποτικά και θεωρούν ότι αυτό είναι το σωστό. Ναι. Χάνουν δηλαδή τελείως τη ροή. Μπαίνουν κάνουν την προσπάθεια να μιλήσουν καλύτερα και μπαίνουν σε μια τελείως μηχανική φάση, ρομποτική. Και τα λένε πατ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 at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 
υπομονή, ναι. Ναι, σίγουρα θα έπρεπε όλα αυτά να είναι, αλλά είναι τόσα πράγματα που δεν είναι. Και η φωνή είναι και άλλο. Ναι, κοιτάμε όμως να καταθέσουμε τη δική μας, ας πούμε, παρατήρηση και να πούμε στο κράτος, στο κρατικό κανάλι, στην παιδεία, δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος, ποιος είναι τις αποφάσεις αυτές. Ότι κύριε, δεν είναι στραβός ο γυαλός, εσείς στραβαρμενίζετε, μην πω πως το λέω. Χρόνια τώρα. Ναι. Ναι, αλλά θα φτιάξεις πολίτες που δεν θα μπορούν να επικοινωνούν. Το έχεις δει ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Εννοείται αυτό. Το έχεις δει ότι μεγαλώνει το χάσμα. Εννοείται αυτό.
και το βλέπω, αν θέλεις, και στα παιδιά μου, με την έννοια του ότι έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που υποτίθεται ότι έχουν μάθει κάπως να διαχειρίζονται τη δική τους τη φωνή. Και το λέω γιατί είναι και οι αντιδραστικοί ήταν τα παιδιά, το τους μιλάνε οι μαμάδες ή οι παπάδες, αλλά και βλέπω ότι έχουν δυσκολία να επικοινωνήσουν με τους υπόλοιπους. Δηλαδή το βλέπω. Υπάρχει δυσκολία γενικότερη. Να ξαναγυρίσω στην Τζίνα την Πούλου τώρα την τραγουδίστρια. Στην Τζίνα, έχει ένα Τζίνα τώρα. Έφυγε το Γεωργία, έχει φύγει καιρό. Πάμε στην Τζίνα. Γιατί δεν διάλεξες να κάνεις μια καριέρα, σταδιοδρομία, άλλο πράγμα, καριέρα, σταδιοδρομία είναι, σε κάτι πιο εμπορικό. Κατάλαβες τι λέω. Τα κοριτσάκια που ανακαλύπτουν τον καλή φωνή και κάνουν φωνητικά, θέλουν να γίνουν την τάδε τραγουδίστρια, την τάδε τραγουδίστρια ή την τάδε τραγουδιάρα, που λέει και ο λαός μας. Ναι. Εσύ πώς αποφάσισες να πας κάπου αλλού? Εννοείς να στραφώ στο κλασικό? Όχι. Να στραφώ σε τι? Στο λαϊκό. Α, όχι, ναι, ότι εγώ γιατί αποφάσισα να μην στραφώ στο λαϊκό και κράτησα τον πιο κλασικό. Είχε να κάνει καθαρά με τα ακούσματά μου αυτά. Χωρίς όμως να υποβαθμίζω ή να υποβιβάζω τα άλλα είδη μουσικής, έτσι. Όχι, τα οποία όλα αυτά τα είδη. Μιλάω οικονομικά καθαρά. Ένα παιδάκι τι σκέφτεται. Ένα κοριτσάκι στα 18, 20 τι σκέφτεται. Ναι, ένα κοριτσάκι στα 18 και 20 σήμερα αυτό που σκέφτεται, γιατί θα σου πω, εγώ επένδυσα πάρα πολύ στο θέμα της τεχνικής φωνής μου. Και αν έμπαινα σε. Δεν σκέφτηκα να μεταπηδήσω σε άλλο χώρο, γιατί θα είχα. Πώς να σου πω, όχι, δεν πέρασα το μυαλό μου, αλλά θα ήταν και άλλου είδους ο ανταγωνισμός. Παίζουν άλλα πράγματα εκτός από τη φωνή. Μάλλον μόνο η φωνή δεν παίζει σε αυτούς τους χώρους. Είναι γνωστό το ρήτο. Ναι. Και με λυπεί το γεγονός που βλέπω παιδιά που θεωρούν ότι απλά παίρνω ένα μικρόφωνο και τραγουδάω. Αυτό τα λέω για τα νέα τα παιδιά τώρα. Χωρίς να έχουν ένα τεχνικό υπόβαθρο. Θεωρούν ότι η φωνή είναι κάτι εύκολο και μπορούν να το διαχειριστούν. Είναι σε λάθος δασκάλους, δεν ξέρω, προσπαθώ να είμαι όσο πιο διακριτική γίνεται. Εγώ λοιπόν δεν μεταπήδησα στον άλλο κλάδο, γιατί είχα κατακτήσει τόσο πολύ την τεχνική μου και ήξερα ότι εκεί που θα πήγαινα, αν πήγαινα στον άλλο κλάδο, δεν θα χρειαζόταν καθόλου τεχνική. Δηλαδή θα μου ήταν. Μάλλον δεν θα την λάμβαναν υπόψη τους την τεχνική. Δεν θα πήγαινα να τους κερδίσω με το πόσο καλά τραγουδάω. Mm-hmm. Θα έπρεπε να τους κερδίσω με άλλους τρόπους, τους οποίους δεν είχα σπαστεί. Mm-hmm. Και αυτό είναι λίγο παράξενο, γιατί είμαστε μια χώρα πρικισμένη από ταλέντα. Ναι. Δηλαδή, όταν έβρεχε ο Θεός ταλέντα, πέφτανε όλα στην Ελλάδα. Και ό,τι περίσευε πήγαινε αλλού. Δηλαδή, από συνθέτες, από μουσικούς, από τραγουδιστές, από καλύφωνους, από γυναίκες, άντρες, ναι. Αγόρια, χορευτές, ναι. Θέατρο. Ό,τι θες, έχουμε απίστευτα ταλέντα. Ναι. Αλλά ξεκινάνε ως ταλέντα, συνεχίζουν για λίγο καιρό ως ταλέντα και μετά αρχίζει μια κάτω βόλτα, δεν ξέρουν να χειριστούν το ταλέντο. Ναι, και η κάτω βόλτα έχει να κάνει και με τη φθορά της φωνής. Ναι. Έτσι, δεν είναι μόνο. Δηλαδή, τα κατανοώ όλα αυτά που μου λες, αλλά εγώ στοχεύοντας το δικό μου το αντικείμενο, η κάτω βόλτα έρχεται από την απίστευτη φθορά που δέχεται η φωνή μέσα στον χρόνο. Mm-hmm. Γιατί θεωρείται επίσης φυσιολογικό το ότι η φωνή της χ τραγουδίστριας τραγουδάει πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν φθείρεται. Δεν θα φθαρεί η φωνή. Και αυτό που του απαντάω είναι, ρε παιδιά, γιατί ο Ντομίγκο μπορεί και τραγουδάει ακόμα? Γιατί οι κλασικοί καλλιτέχνες τραγουδάνε 50 χρόνια και δεν παθαίνουν τίποτα. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Ένας άλλος μύθος επίσης είναι ότι αυτός που κάνει κλασικό τραγούδι, γιατί το έχω ακούσει και αυτό, δεν μπορεί να διδάξει κάτι άλλο ή δεν μπορεί να τραγουδήσει κάτι άλλο. Είναι απίστευτη χαζομάρα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Δεν ισχύει. Απλώς αυτός που τραγουδάει κλασικό κατέχει την τεχνική απόλυτα καλά και επιλέγει να στείλει τη φωνή του στο ηχείο που θα είναι για το κλασικό τραγούδι. Αν επιλέξει, θα τη στείλει στο ηχείο που είναι για το pop τραγούδι. Θα χρησιμοποιήσει δηλαδή διαφορετικό ηχείο για να αποδώσει το είδος τραγουδιού που του δίνεται τη δεδομένη στιγμή. Ναι, γιατί φοβούνται, ξέρεις, να πλησιάσουν τους κλασικούς δασκάλους, γιατί λένε ότι θα με μάθει κλασικό. Δεν είναι έτσι. Και πάμε και σε κάτι άλλο. Είπαμε σχολική παιδεία πάνω σε αυτό, το πράγμα δεν υπάρχει. Αντίθετα όμως υπάρχουν διάφοροι δάσκαλοι ή καθηγητές στα σχολεία που κάνουν ένα άλλο έγκλημα, κατά την άποψή μου. Mm-hmm. Ενώ δεν είναι καν μουσική, δηλαδή ο δικός μας που μας το έκανε αυτό στο σχολείο ήταν φυσικός. Μάλιστα. Και αγαπούσε το τραγούδι. Mm-hmm. Είναι αντιθόκλησος. Και μας έκανε χοροδία. Μάλιστα.
μας μάζευε εκεί πέρα για να κάνουμε τις θλιβερές αυτές σχολικές εορτές που ξέρεις πως είναι στιμένες και το ένα και το άλλο, αρκεί να πούν τα παιδιά ότι να είναι να έρθει. Με ένα πιάνο που δεν ήξερε να παίζει αυτός, δεν είχε κουρδιστεί και ποτέ, με ένα χαλασμένο πιάνο, άλλες νότες αντάλλων. Εμείς τραγουδάγαμε ό,τι θέλανε στο γάμο του Καραγκιόζη. Όχι έτσι το στόμα, όχι έτσι το στόμα, αρκεί το στόμα να είναι στρογγυλό και όλα τα άλλα, το στόμα θα σου, όλη η ίδια, το ίδιο δευτερόλεπτο. Χοροδία, δηλαδή στο μυαλό του χοροδία, οι λεγόμενες σχολικές χοροδίες από διάφορους δασκάλους που δεν έχουν την παιδεία να στήσουν μια χοροδία. Ούτε καν ίσως είναι μουσική. Αυτό το πράγμα. Είναι στο πλαίσιο των εγκλημάτων και αυτό. Εκεί εντάσσεται και αυτό. Δυστυχώς. Και καταστρέφονται οι φωνούλες οι παιδικές από πολύ νωρίς και ξεκινάει μετά μια συσσόρευση προβλημάτων που σκάει κάποια στιγμή, δηλαδή όσο η φωνή, όσο είσαι νέος, έχουν αντοχές τα πράγματα. Αλλά η φθορά δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται, έτσι. Και θα σκάσει κάποια στιγμή. Ναι, και 45.000 ερωτήσεις συνεχίζουν να υπάρχουν, οπότε θα μου ξανάρθεις πάλι. Αλλά και ένα άλλο θέμα είναι η διατροφή. Ναι, και η διατροφή επίσης. Και η διατροφή. Η διατροφή είναι βασική. Ναι. Βλέπουμε ότι πολλοί τραγουδιστές, και όχι μόνο τραγουδιστές, απλά στο τραγουδιστές βάλετε το όλο. Όλους. Όλους μέσα, ναι. Όσοι χειρίζονται τη φωνή του, εν πάση περιπτώσει, και εμείς ακόμα μιλάμε έτσι. Και σε όσους είναι εργαλείο η φωνή. Είπαμε κάποιες ομάδες προηγουμένως. Πολιτική. Ναι. Έχουμε όλοι και τις γαστροεσοφαγικές παλινδρομήσεις που έχουμε. Σαφέστατα έχει να κάνει πάρα πολύ και με τη διατροφή. Το πόσο τοξικά είναι όλα αυτά που τρώμε. Εννοείται και επηρεάζουν και άλλες πτυχές εκτός της φωνής, έτσι. Εντάξει, θα μιλήσουν οι ειδικοί, θα μιλήσουν οι διατροφολόγοι, αλλά εγώ ανήκω και στην κατηγορία των vegan, οπότε μπορεί να κατηγορηθώ, αλλά εγώ θεωρώ ότι συνδέεται πάρα πολύ η διατροφή με την ψυχολογία του ανθρώπου. Πάρα πολύ. Με τον τρόπο που θα εκφραστεί, με τον θυμό του, με όλα αυτά. Εγώ από το δικό μου το research που έχω κάνει, έτσι, δεν μπαίνω σε κομμάτια και μπορώ να κρατάω και 100 επιφυλάξεις, ακριβώς επειδή είμαι ειδική, αλλά με τις γνώσεις που έχω επηρεάζει η διατροφή πάρα πολύ και την ψυχολογία μας και τη φωνή μας 100% όμως. Τι κάνουμε τότε? Έχω να πάω να μιλήσω, έχω να πάω να τραγουδήσω, έχω να πάω να δώσω μια παράσταση και ανακαλύπτω ότι το όργανο αυτό δεν ακούει. Γιατί χτες έκανα μια παρασπονδία, γιατί προχτές έκανα αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή έχω χωθεί, γιατί με πήρε τηλέφωνο η μάνα μου και μου πέσπασε το πόδι μου πριν βγω στη φωνή. Θα πιείς ένα ωραίο ρόφημα λιναρόσπορου με μέλι, για να μαλακώσεις λίγο εκεί τις χορδούλες, για να ανακτηθεί αυτή αυτό το λιπαντικό που έχουν πάνω οι χορδές, το οποίο έχεις καταστρέψει, αφού προηγουμένως έχεις πιει αλκοόλ, έχεις φάει ζάχαρη, έχεις φωνάξει, που λες όλα αυτά. Οπότε θα κάνεις έτσι μια άμεση θεραπεία, έτσι κάπως να ησυχάσεις το σύστημα. Πόση ώρα πριν? Ξεκινάς από το πρωί, εξαρτάται πότε έχεις. Γουλίτσες, ναι. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα, θα κάνεις καπνοφωνία σου και όλα αυτά, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τη διατροφή, ναι, πρέπει να προσέχεις τι θα φας. Αυτό το λίγο με την αφωνία είναι λίγο παρεξηγημένο, έτσι. Γιατί, ας πούμε, πώς το λέω. Γιατί έχω δει τραγουδιστή φωνία κάτι μήνες. Εντάξει, καλά. Πριν πάρει στο στούντιο, κάτι εβδομάδες. Ναι. Λέει, μου γράφουν μήνες, θα μιλάμε μόνο με κινητό γιατί κάνω αφωνία. Του λέω, έχουμε στο στούντιο ένα μήνα μετά. Ναι. Εντάξει, αυτό λίγο. Είναι τραβηγμένο. Δεν πρέπει να υπερβάλλουμε σε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να κρατήσουμε ένα μέτρο. Εννοείται ότι πρέπει. Δηλαδή, και εγώ ζω μια απόλυτα φυσιολογική ζωή. Δηλαδή, δεν είμαι μη μου άπτου και θα βγω και θα περάσω καλά. Και εγώ θέλω με το μηχανάκι. Και έρχομαι τη μηχανή και όλα αυτά. Μια φυσιολογικότητα τη ζωή. Αλλά παίζει ρόλο πάρα πολύ αυτό που είπαμε εξ αρχής, το πώς θα μάθεις να αναπνέεις, δηλαδή αυτό σας βάζω σαν κατακλείδα, μάθε να αναπνέεις. Πώς θα μάθει κάποιος να αναπνέει, ούτως ώστε να επιτρέψει τον αέρα να κυκλοφορεί σωστά και για την ψυχική του υγεία, αλλά και για τη φωνητική. Τσίνα Πούλο, αν δεν το κατάλαβες, πέρασε μια ώρα που μιλάμε. Δεν το κατάλαβα, όχι. Δεν το κατάλαβες και ακόμα δεν αγγίξαμε σχεδόν τίποτα από αυτά που ήθελα να σε ρωτήσω. Φαντάζομαι και ο κόσμος που μας ακούει, οπότε θα μου ξανάρθεις κάποια στιγμή. Ξανάρθω. Αυτά τα πράγματα, επειδή μου δεν τελειώνει και να τα ακούς μόνο και πρέπει να τα ακούς 10 φορές για να τα βάλεις στο κεφάλι σου. Ισχύει και εγώ δεν σου κρύβω ότι ωφελούμε πάρα πολύ από τους μαθητές μου, έτσι, από τα μαθήματα. Γιατί είναι κάτι που γίνεται σε καθημερινή βάση, συνέχεια.
συνέχεια, οπότε τα υπενθυμίζω και εγώ ίδια στον εαυτό μου. Λοιπόν, άντε να σε διώξω τώρα γιατί έχεις και μάθημα και μου το έκανες χαριστικά σε μένα σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Τζίνα μου, θα τα πούμε και άλλη φορά. Βεβαιότατα, με μεγάλη χαρά. Γεια χαρά, γεια σας.